Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση σας να έρθετε στην σημερινή δημοσιογραφική μας διάσκεψη και να συμμετάσχετε στην συζήτηση γύρω από τη λειτουργία του λογοδικτύου, του ίντερνετ, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχετε πάρει. Προσωπικά δεν θα πω πολλά πράγματα. Αυτό θα το αφήσω στον κύριο Χρυσόδηλο Πρωτοπαπά, που είναι και ο ειδικός πάνω στο θέμα. Εκείνο που προσωπικά ήθελα εδώ να αναφέρω είναι ότι το λογοδίκτυο, το ίντερνετ λογοδίκτυο, έχει δημιουργηθεί, είναι το προϊόν, το αποτέλεσμα της αγωνίας του Μακαριτάτου Αρχιεπισκόπου και γενικότερα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για το εθνικό μας πρόβλημα και για θρησκευτικούς λόγους. Δηλαδή, λόγοι εθνικοί και θρησκευτικοί έχουν υπαγορεύσει τη λειτουργία του λογοδικτύου. Η πατρίδα μας αντιμετωπίζει σίγουρα θανάσιμους κινδύνους. Ο αγώνας διεξάγεται μέσα από πολλά κανάλια και έτσι και ο τομέας της διαφώτισης, της ενημέρωσης της διεθνούς κοινής γνώμης είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός και πάνω σε αυτόν τον τομέα θα παίξει τον ρόλο του σίγουρα και το λογοδίκτυο. Και προς αυτήν την σκοπιά, προς αυτόν τον στόχο, είμαστε σίγουροι ότι το λογοδίκτυο θα καταθέσει την χρήσιμη συμβολή του για ευόδοση και του εθνικού μας προβλήματος, αλλά και για την πρόθεση των θρησκευτικών μας πραγμάτων. Και πάλι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας να έρθετε σήμερα εδώ. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, να προχωρήσει αμέσως η δημοσιογραφική διάσκεψη και να δώσω το λόγο στον κύριο Χρυσόδηλο Πρωτοπαπά, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Λόγου. Και κύριε Πρωτοπαπά, έχετε το λόγο. Η εποχή που ζούμε δεν είναι πλέον η εποχή των συνθημάτων και των μπαλκονιών, αλλά η εποχή της αντικειμενικής ενημέρωσης ή της φαινομενικά αντικειμενικής ενημέρωσης από τα διάφορα κέντρα αποθήκευσης και παροχής πληροφοριών. Σταδιακά από τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησε για ερευνητικούς λόγους αρχικά στην Αμερική ένα δίκτυο υπολογιστών, όπου αυτό το δίκτυο συνέδεαν τότε τους υπολογιστές μερικών πανεπιστημίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το δίκτυο σταδιακά μεγάλωνε, σταδιακά αναπτύχθηκαν διάφορες τρόπους επικοινωνίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στη δεκαετία του 1980 επεκτάθηκε δειλά-δειλά στην Ευρώπη και τώρα έχει καταλάβει όλη την Ευρώπη. Και σήμερα που είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι σε αυτό το δίκτυο, ούτε καν ξέρουμε ακόμα και πόσοι χρήστες. Εκτιμάται ότι είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας χρήστες οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι και έχουν ηλεκτρονικό λογαριασμό μέσα σε αυτό το δίκτυο. Αυτό το δίκτυο των υπολογιστών, το διαδίκτυο, λέγεται διαδίκτυο διότι είναι δίκτυο των δικτύων των υπολογιστών, λέγεται ίντερνετ και έχει αναπτυχθεί τελευταία και ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ των αυτών όλων των υπολογιστών, το λεγόμενο ίντερνετ protocol. Όταν πήγαινα πριν 3-4 χρόνια σε διάφορα συνέδρια, όλοι οι φίλοι μου και οι επιστημονικοί μου, ας πούμε, συνεργάτες, με ρωτούσαν ποιο είναι το electronic mail σας στην Κύπρο για να σας στείλω κάτι με το mail. Τους έλεγα τι πράγμα, electronic mail στην Κύπρο. Δεν έχουμε. Μα δεν έχετε electronic mail στην Κύπρο. Εμείς στην Ινδία έχουμε, μου έλεγε ένα συνδός. Εμείς στην Αφρική, στην Κένια έχουμε. Εσείς στην Κύπρο δεν έχετε. Πού είναι οι τηλεπικοινωνίες σας. Τους έλεγα δεν έχουμε. Άρχισα και έψαχνα το θέμα. Τι είναι αυτό το electronic mail που έχουν όλοι οι άλλοι και εμείς δεν έχουμε. Αρχικά συνδέθηκα, όπως και πάρα πολλοί στην Κύπρο, συνδεθήκαμε με το εξωτερικό. Εγώ ήμουν συνδεδεμένος με τον υπολογιστή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και με τον υπολογιστή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, όπου πλήρωνα υπεραστική γραμμή για να συνδεθώ με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Λευκωσία Αθήνα ή Λευκωσία Ηράκλειο. Άλλοι συνάδελφοι που ξέρω που έχουν μεγάλη ανάγκη και ακόμα και πρεσβείες που έχουν μεγάλη ανάγκη το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ξέρω ότι συνδέονταν
με την Αμερική, με την Αγγλία, με άλλες χώρες της Ευρώπης για να μπορούν να έχουν αυτό το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρχικά. Όμως παράλληλα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άρχισαν και να αναπτύσσονται και άλλες υπηρεσίες, όπως θα αναπτύξει πιο κάτω ο συνεργάτης μας, ο συνέδερος μας από την Αθήνα, ο κ. Δημήτρης Βασαρδάνης, και άλλες υπηρεσίες γύρω από το ίντερνετ, όπως υπολογιστές στους οποίους θα μπορούσαν να είχαν πρόσβαση όποιος ήθελε και να πάρει στοιχεία από αυτές τις υπολογιστές από όλον τον κόσμο, όποιος ήταν συνδεδεμένος από όλον τον κόσμο πάνω στο ίντερνετ, να πάρει στοιχεία. Για παράδειγμα, εάν υπήρχε ένας υπολογιστής στην Τουρκία, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, τα 60 εκατομμύρια χρήστες των υπολογιστών που ήταν συνδεδεμένοι στο ίντερνετ θα μπορούσαν να μπουν στον υπολογιστή το συγκεκριμένο να πάρουν στοιχεία για την τουρκική πολιτική της Τουρκίας. Αυτό η Τουρκία το είχε ανακαλύψει αμέσως. Και μάλιστα με την ανάπτυξη των γραφικών, στην αρχή ξεκίνησε χρησιμοποιώντας χαρακτήρες, με την ανάπτυξη των γραφικών είχε προχωρήσει πάρα αρκετά και είχε δημιουργήσει μάλιστα και ειδικό τμήμα, από ό,τι έχουμε μάθει, ίντερνετ στο Υπουργείο Εξωτερικών της. Πριν να προχωρήσουμε σε όλες τις, στην περιγραφή αυτή των υπηρεσιών που θα παρέχουμε και που παρέχει το ίντερνετ, θα ήθελα να δείτε αρχικά πώς εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε συνδεδεμένοι και πώς είναι η δική μας αρχιτεκτονική εδώ στο σταθμό, και αμέσως μετά να συνδεθούμε με μερικούς υπολογιστές που έχει ήδη εγκατεστημένους η Τουρκία και ενημερώνει την κοινή γνώμη, που εμείς δεν τους είχαμε και δεν τα είχαμε μέχρι πριν τρεις μήνες. Τι ήταν καθοριστικό για την Κύπρο μέχρι πριν τρεις μήνες? Δεν ήταν η σύνδεση του Πανεπιστημίου Κύπρου, που το Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν συνδεδεμένο εδώ και δύο χρόνια με το ίντερνετ, ή 1,5 χρόνο από τότε που δημιούργησε το δικό του μηχανογραφικό κέντρο. Ήπαρξη δύο θαραλέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού. Ο ένας είναι ο Γιώργος Ζαχαρία, που έχουμε την ευτυχία να έχουμε μαζί μας. Γιώργο, μπορεί να σηκωθεί για να σε δουν οι δημοσιογράφοι. Και ο άλλος είναι ο Ζαφύρης, ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι ο Γιώργος Ζαχαρία, είναι φοιτητής στο MIT, στη Βοστόνη. Και ο Παναγιώτης ο Ζαφύρης, που είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. Αυτοί οι δύο Κύπροι φοιτητές ουσιαστικά ανέπτυξαν και εγκατέστησαν, θα συνδεθούμε σε λίγο και με το σύστημα που έχουν αναπτύξει, ένα πληροφοριακό κόμβο, ο οποίος θα δημιουργούσε ένα μικρό αντίποδα στο όλο κύμα πληροφοριών που διοχέτευε η Τουρκία μέσα στο ίντερνετ για τις τουρκικές θέσεις. Και πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ μετά από αυτά που θα δούμε και την εθνική μας εξωτερική πολιτική, αλλά πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και σαν Κύπρος. Διότι μέσα θα δείτε πληροφορίες για Τουρκοκύπριους αγνοουμένους. Και τώρα θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε γιατί οι Τούρκοι τελευταία άρχισαν να εμφανίζουν Τουρκοκύπριους αγνοουμένους και γιατί να δέχονται οι ξένοι τους Τουρκοκύπριους αγνοουμένους. Διότι μέσα στο ίντερνετ είναι συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή όλοι σχεδόν οι παράγοντες και όλα τα κέντρα αποφάσεων του πλανήτη μας. Ξέρετε ότι μόλις ανακοινώθηκε ότι θα είχαμε αυτή τη δημοσιογραφική διάσκεψη, με πήραν σχεδόν πέντε πρεσβείες. Με πήραν πέντε πρεσβείες και είναι σε αναμονή οι άλλες να συνδεθούν μαζί μας. Είναι για να δείτε ότι όλα τα Υπουργεία Εξωτερικών έχουν ηλεκτρονικών ταχυδρομείων όλων των προηγουμένων χωρών και πόσο ακόμα μέσα τα κέντρα αποφάσεων των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, υπάρχουν, θα δείτε μέσα, πληροφορίες για Τουρκοκύπριους αγνοωμένους, τις οποίες είδαν και ενημερώθηκαν για τους Τουρκοκύπριους αγνοωμένους όλα τα μέλη του Κογκρέσου, όλα τα μέλη, όλοι οι ιστορικοί της περιοχής της Μεσογείου που εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ενημερωθεί όλοι όσοι ήθελαν από τους 50 εκατομμύρια χρήστες του πλανήτη μας. Εμείς πού είχαμε τις πληροφορίες για τους αγνοωμένους πριν από τους δύο μήνες που ξεκίνησαν τα παιδιά? Ιδίως ο Γιώργος Ζαχαρία ασχολήθηκε με το εθνικό θέμα, διοχητευμένες μέσα στο ίντερνετ. Όλα αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εδώ και δύο χρόνια. Εδώ και δύο χρόνια η τουρκική προπαγάνδα οργιάζει. Ερχόμενοι τώρα στο νέο σύστημα του... να σας ξεκινήσω με την αρχιτεκτονική, να προχωρήσουμε να σας συνδέσουμε, να συνδεθούμε με το κομπιούτερ της Τουρκίας που είναι στην Ουάσιγκτον, που έχει λειτουργήσει πριν 10 ημέρες. Το είχε ανακαλύψει ο Γιώργος ο Ζαχαρία, που ψάχνει μέσα στο ίντερνετ και μας το έχει φέρει. Για να δείτε, είναι τα στοιχεία που είναι τυπωμένα και σας δόθηκαν, διότι πλέον είναι η επίσημη θέση της Τουρκίας, όπως διατυπώνεται, όχι πλέον από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, διότι η σύνδεση του ίντερνετ με την Τουρκία είναι πάρα πολύ αργή και πάρα πολλοί που ήθελαν να πληροφορηθούν τα της Τουρκίας αργούσαν να μπουν μέσα στην Τουρκία και τα άφηναν. Οπότε η Τουρκία αποφάσισε να ιδρύσει δικό της κομπιούτερ
με πολύ, πολύ καλή σύνδεση στην Ουάσιγκτον και να τροφοδοτεί επίσημα πλέον εδώ και 10 μέρες τον κόσμο για τις θέσεις της πάνω στα διάφορα εθνικά θέματα. Λοιπόν, εμείς τώρα είμαστε διασυνδεδεμένοι για να μπορείς να συνδεθείς με το ίντερνετ πρέπει να συνδεθείς με έναν κόμβο του ίντερνετ. Όταν συνδεθείς με έναν κόμβο, τότε αμέσως γίνεσαι μέλος όλης αυτής της κοινωνίας που λέγεται ίντερνετ. Αρχικά ο λόγος εδώ που είμαστε, συνδεθήκαμε με την Ελλάδα, με τα γραφεία της Hellas Online, με μια ζεύξη 64.000 bits το δευτερόλεπτο. Bit είναι, ξέρετε, οι παλμοί που μεταδίδονται τα δεδομένα. Η Hellas Online τώρα είναι συνδεδεμένη με 128.000 bits το δευτερόλεπτο, διότι παίρνει όλο το traffic που έχει η Ελλάδα και όλο το traffic που έχει η Κύπρος και συνδέεται με το ίντερνετ στην Αγγλία. Την περαιτέρω διασύνδεση θα σας την εξηγήσει ο κύριος Βασαρδάνης αφού δούμε το τι παρουσιάζει η Τουρκία. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα με το τι παρουσιάζει η Τουρκία, διότι είναι αυτό που θα μας προκαλέσει και θα μας αλλάξει τη διάθεση. Λοιπόν, το άλλο slide παρακαλώ, που να σας δείξω τι έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Κύπρο. Εδώ πέρα είναι το modem μας, που είναι συνδεδεμένο με 64 kilobits per second. Έχουμε ένα άλλο μηχάνημα που λέγεται router. Και πάνω στο router υπάρχει ένα άλλο που είναι το μηχάνημα διανομής του τοπικού δικτύου υπολογιστό. Και εδώ, πάνω σε αυτό το μηχάνημα, είναι συνδεδεμένα οι δύο υπολογιστές που έχουμε εδώ, μέσω αυτής της μπρίζας της μικρής. Τώρα, κάποιος άλλος από όλη την Κύπρο μπορεί να πάρει τηλέφωνο, εάν έχει έναν υπολογιστή, να πάρει τηλέφωνο μέσω του modem του και να έρθει σε μία σειρά τώρα από 16 γραμμές, μπορούμε να προσθέτουμε όσες γραμμές θέλουμε, μέχρι 150 γραμμές τηλεφωνικές. Δεν θα αφήσουμε γραμμή η οποία δεν θα είναι κατηλημένη. Μόλις βλέπουμε ότι πάει στο 80% η κίνηση, θα αυξάνουμε τις γραμμές τις τηλεφωνικές. Και μέσω αυτών των δύο μόντεμ και αυτής της ζεύξης, η οποία γίνεται με μια απλή τηλεφωνική γραμμή, όχι με τα 5,2 σεν το λεπτό που έχει διατυμπανίσει η ΣΥΤΑ, δεν πηγαίνουμε μέσω της ΣΥΤΑ, μπορεί να συνδεθεί με το ίντερνετ. Με τόσο απλά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα να δούμε το κομπιούτερ της Τουρκίας. Α, εδώ είναι κάτι που έχουμε κάνει εμείς. Θα συνδεθούμε με το... Να. Είναι το... Όχι, είναι το... Republic of Turkey. The Republic of Turkey είναι ο τίτλος. Αυτό. Για να δείτε πόσο γρήγορα συνδεόμαστε με την Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ, όπως βλέπετε, είναι πλέον ο επίσημος υπολογιστής της πρεσβείας της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Όποιος θέλει να πάθει οποιασδήποτε πληροφορίες για την Τουρκία, για οτιδήποτε από την Αμερική ή από όλον τον κόσμο, όπως συνδεθήκαμε εμείς, μπορεί να συνδεθεί με τόσο μεγάλη ταχύτητα στον υπολογιστή της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον για να πάρει πληροφορίες. Ας πάμε στα politics and policy που μας ενδιαφέρουν. Είναι αυτά που είναι τυπωμένα και σας έχουμε μοιράσει. Λοιπόν, ξεκινά την περιγραφή της τουρκικής πολιτικής και στο τέλος λέει υπάρχουν πάρα πολλά defense and security, political parties and the election system, local administration and public services. Πάμε στο international relations που μας ενδιαφέρει πάρα για το Κυπριακό. Λοιπόν, ξεκινά. Ποιες με βασικές αρχές της τουρκικής διπλωματίας και τι οι Τούρκοι προωθούν. Και στο τέλος έχει τώρα, κοιτάξτε, τίτλους. Σχέσεις με τη Δύση, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Organization on Security and Cooperation in Europe. Relations with the United States. Το ΝΑΤΟ. Disarmament, αφοπλισμός. Σχέσεις με την Ελλάδα, Cyprus issue, σχέσεις με τις βαλκανικές χώρες, με την Τουρκία και την μεταξύ Τουρκίας και Ρωσικής Ομοσπονδίας, Καυκασιανές χώρες, PKK, έχει τα πάντα. Οπότε κάποιος που θέλει να μάθει για το Cyprus issue, ας πούμε, πάει εκεί, πατά το κουμπί τόσο εύκολα και ξεκινά και αρχίζει να λέει «The island of Cyprus in the East Mediterranean is the homeland of two distinct peoples. One of Turkish and one of the Greek origin, these two peoples have different national, linguistic, cultural, social and religious characteristics». Αμέσως βλέπουμε από την πρώτη στιγμή
το partition.